Κατευθυνόμαστε στο σπήλαιο, μας πάει ξενοδοχείο κάτω. Μεγαλύτερα σπήλαια που έχουμε στο νησί αυτή τη στιγμή. Γενικότερα υπάρχουν πάνω από 200 σπήλαια, από τα οποία είναι επισκέψιμα αυτό εδώ πέρα που βρισκόμαστε σήμερα και είναι ακόμα στο Άγιο Γάλας. Τώρα, αυτό το σπήλαιο είναι ένα από τα αρχαιότερα και είναι περίπου 8 εκατομμυρίων ετών. Γνωρίζουμε ότι αυτό το σπήλαιο βρέθηκε από τους αρχαίους Έλληνες πιθανότατα τυχαία. Αν κοιτάξουμε από αυτή την πλευρά, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό από όπου μπαίνει και φως μέσα στο σπήλαιο. Και αυτό υπήρχε για πολλές εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, οπότε είμαστε σίγουροι ότι οι αρχαίοι Έλληνες το ανακάλυψαν λόγω αυτού του κενού που υπάρχει, βέβαια. Τώρα, υπάρχουν πολλές ιστορίες για το πώς βρέθηκε. Είτε κάποιο ζωάκι έπεσε μέσα στο σπήλαιο και κάποιος βοσκός ήρθε πίσω να το πάρει, είτε επειδή γνωρίζουμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες είναι ξακουστοί για το αλκοόλ που καταναλώνουν, λογικά κάποιος εδώ ξύπνησε μια μέρα μεθυσμένος. Βέβαια, υπάρχουν και αληθινές ιστορίες που γνωρίζουμε την εγκυρότητά τους για το ότι έχουν κατεβεί άνθρωποι μέσα σε αυτό το σπήλαιο. Μία από αυτές τις ιστορίες είναι από την περίοδο του 1821, στην σφαγή της Χίου, όταν μία ομάδα 40 ανθρώπων κατέβηκε κατά τον πόλεμο εδώ πέρα για να ξεφύγει, έμεινε μέσα στο σπήλαιο για περίπου 4 μέρες και όταν τα πράγματα είχαν λίγο ηρεμήσει, μπόρεσε να βγει, να φύγουν από το νησί και να πάνε σε άλλα ελληνικά νησιά σαν πρόσφυγες. Βέβαια, επίσης γνωρίζουμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες δίσταζαν πάρα πολύ να μπουν μέσα σε αυτό το σπήλαιο επειδή είχαν δημιουργήσει τις δικές τους ιστορίες και δυσιδαιμονίες για το τι υπάρχει και ζει εδώ μέσα. Αν έχετε ακούσει την ιστορία για τις αγγελούδες, ήταν μερικά μυθικά πλάσματα που έπαιρναν τη μορφή γυναικών, πάρα πολύ όμορφων γυναικών, έφερναν κόσμο μέσα στο σπήλαιο, έκαναν μερικά πράγματα, δεν θα τα πούμε πολύ αναλυτικά γιατί έχετε μικρά παιδάκια μαζί σας και οι ιστορίες είναι λίγο μακάβριες. Αλλά βέβαια εμείς σήμερα ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν τέτοια πλάσματα και ότι είμαστε απολύτως ασφαλείς μέσα σε αυτό το σπήλαιο. Τώρα, αυτό το σπήλαιο είναι ένα σπηλαιοβάραθρο ουσιαστικά. Μεγαλώνει σε βάθος και όχι σε μήκος. Δεν θα δούμε πολύ μεγάλη έκταση σπηλαίου, αλλά είναι πολύ βαθύ, πάει πολύ προς τα κάτω, περίπου 80 μέτρα κάτω από την επιμηφάνεια της γης. Θέλω να σας θυμίσω τη διαφορά ανάμεσα στους σταλαχτίτες και τους σταλαγμίτες. Είμαι σίγουρη ότι πολλοί από σας γνωρίζετε, αλλά μπορεί να υπάρχει κάποιος που δεν θυμάται. Λοιπόν, ο σταλαχτίτης είναι το πέτρωμα που ξεκινάει από ψηλά και μεγαλώνει προς τα κάτω, προς τα εμάς. Και ο σταλαγμίτης είναι αυτός που ξεκινάει από μια ευθεία επιφάνεια και μεγαλώνει προς τα πάνω. Τώρα, για να χτιστεί περίπου ένα εκατοστό ενός σταλαχτίτη χρειάζονται 150 χρόνια. Και για το ίδιο ποσό σε ένα σταλαγμίτη χρειάζονται περίπου 250 χρόνια. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δυστυχώς αυτά που ήδη υπάρχουν εδώ πέρα εμείς δεν θα μπορούμε να τα δούμε να μεγαλώνουν. Εκτός και αν ζήσουμε τόσο πολύ που δεν νομίζω. Λοιπόν, αν δείτε εδώ πέρα δίπλα μου, αυτός εδώ ο σταλαχτίτης είναι περίπου 1 εκατομμυρίων χρονών. Και αν δούμε απέναντί μας αυτόν τον τοίχο, αυτό το πολύ μακρύ, πολύ μεγάλο σταλαχτίτη, είναι περίπου 6 εκατομμυρίων χρονών. Τώρα, μπορεί να παρατηρήσετε από πάνω μας ότι υπάρχουν διαφορετικά σχήματα που δεν θυμίζουν τον κλασικό σταλαχτίτη που είναι ίσιο και πάει ακριβώς προς τα κάτω. Αυτό μοιάζει κάπως με κουρτίνα. Εμείς έτσι το ονομάζουμε εδώ πέρα, οι κουρτίνες. Τώρα, η διαδικασία για να δημιουργηθεί ένα τέτοιο πέτρωμα δεν διαφέρει πάρα πολύ από την κλασική διαδικασία που συμβαίνει για να δημιουργηθεί ένα σταλαχτίτης ή ένα σταλαγμίτης. Απλά αυτό συμβαίνει όταν τα ποσοστά υγρασίας μέσα στη σπηλιά είναι χαμηλότερα από 90% και οι σταγόνες της υγρασίας που κολλάνε πάνω στα βράχια εδώ πέρα
κυλάνε ελάχιστα προς τα κάτω και δημιουργείται αυτό το σχήμα όσο μεγαλώνει. Είναι πολύ ιδιαίτερο και φαίνεται σε αυτό το σημείο κυρίως της σπηλιάς και ίσως λίγο εδώ τριγύρω. Τώρα, ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό σημείο της σπηλιάς είναι εδώ κάτω από αυτή τη γέφυρα που βρισκόμαστε. Είναι ένα πολύ πλούσιο σημείο και είμαι σίγουρη ότι αναρωτιέστε γιατί δεν φαίνεται σαν κάτι πολύ ιδιαίτερο. Εδώ είναι το σημείο που οι τουρίστες χάνουν γυαλιά, κινητά, παπούτσια, παντόφλες, οτιδήποτε. Οπότε κρατάτε πολύ προσεκτικά τα πράγματά σας, γιατί αν πέσει εδώ πέρα θα το δουν οι επόμενες γενιές. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο που συνήθως συζητάμε δύο κύρια πράγματα. Αρχικά εδώ είναι που πολύ συνήθως ρωτάνε για την ασφάλεια μέσα στο σπήλαιο. Πώς ξέρουμε ότι κάτι δεν θα πέσει πάνω μας, ότι είμαστε ασφαλείς από φυσικές καταστροφές εδώ μέσα. Γενικότερα είναι πολύ σημαντικές ερωτήσεις και θα την απαντήσουμε εδώ πέρα. Το δεύτερο πράγμα που συζητάμε είναι λίγο πιο χαρούμενο, γιατί ξέρω ότι κάποιοι φοβούνται γενικότερα μέσα στα σπήλαια. Εδώ κοιτάμε και πάρα πολλά σημεία στα σπήλαια που μπορούμε να δούμε μορφές, μπορούμε να δούμε σχήματα και γενικότερα να φανταστούμε διάφορα πράγματα. Αρχικά, γνωρίζουμε ότι είμαστε ασφαλείς εδώ μέσα στο σπήλαιο από φυσικές καταστροφές, γιατί όσο έχει να κάνει με σεισμό, δεν μπορούμε να νιώσουμε εδώ μέσα τις σεισμικές δονήσεις. Οπότε, ακόμα και αν συμβεί κάποιος σεισμός, εμείς εδώ δεν θα το καταλάβουμε. Έχει τύχει να υπάρχει γκρουπ εδώ πέρα και να γίνεται ξενάγηση. Πάνω να οι άνθρωποι να φρικάρουν και να λένε άκου, γίνεται σεισμός, οι άνθρωποι μέσα είναι όλοι καλά. Βγαίνουν οι άνθρωποι έξω, δεν είχαν πάρει ειδήσεις τίποτα. Οπότε δεν θέλω να φοβάστε για σεισμό για αυτό το λόγο. Επίσης, ξέρουμε ότι δεν θα υπάρξει κάποια άλλη καταστροφή μέσα στο σπήλαιο όσο έχει να κάνει με πράγματα να πέφτουν ή να καταστρέφονται στα τυχώματα. Επειδή ξέρουμε ότι το μόνο πράγμα που μπορεί να φέρει κάποια τέτοια καταστροφή είναι η διάβρωση. Και η διάβρωση είναι μια διαδικασία που εμείς μπορούμε να τη μετρήσουμε με πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια. Και γι' αυτό γνωρίζουμε ότι ο επόμενος βράχος που θα πέσει είναι αυτός εδώ ακριβώς από πίσω μας. Αυτός ο βράχος φαίνεται ότι θα πέσει γιατί υπάρχει και μια τεράστια σχισμή εδώ στο πλάι, το μαρτυράει ότι κάποια στιγμή δεν θα αντέξει, θα πέσει. Βέβαια, δεν θέλω να ανησυχείτε γι' αυτό, επειδή είναι μια διαδικασία που δεν θα συμβεί ούτε σήμερα, ούτε αύριο, θα γίνει σε περίπου 4.000 χρόνια. Οπότε νομίζω είμαστε εντάξει για τα επόμενα 15 λεπτά. Επίσης, αν κοιτάξετε εδώ από πάνω μας στο ταβάνι, υπάρχουν κάποια πολύ μικρά σαντιβάκια. Αυτά τα έχουμε βάλει εμείς για να έχουμε τη σιγουριά ότι το ταβάνι είναι συμπαγές και δεν θα πέσει κάτι πάνω μας. Με ένα τέτοιο τετραγωνάκι είμαστε καλυμμένοι για 2.000 χρόνια. Εμείς βάλαμε 10 τέτοια κουβάκια. Για τη δική σας και τη δική μας ασφάλεια. Τώρα, πάμε στο πιο ευχάριστο μέρος της συζήτησης. Αν κοιτάξετε εδώ απέναντί μου, μπορούμε να δούμε ότι αυτό το σχήμα που υπάρχει στον τοίχο κάπως μας θυμίζει εκκλησιαστικό όργανο, αν έχετε πάει στις καθολικές εκκλησίες και έχετε δει κανένα από αυτό το πιάνο με τους σωλήνες, κάπως μοιάζει πάρα πολύ όμορφο. Δίπλα του υπάρχει μία μορφή καθιστή που ίσως μοιάζει λίγο με Βούδα, ίσως μοιάζει λίγο με Άγιο Βασίλη και μερικά μέτρα παραπάνω μία πολύ μικρή φιγούρα, μικρός Βούδας, μικρός Άγιος Βασίλης, πολύ γλυκούλη. Και το πιο σημαντικό έκθεμα μέσα σε αυτή τη σπηλιά για μένα είναι σε αυτόν τον τοίχο εδώ πέρα από πίσω σας. Σε αυτόν τον ολόκληρο τοίχο μπορείτε να δείτε υπάρχει ένα σύμπλεγμα από σταλακτήτες και σταλαγμίτες που ονομάζεται Παγωμένος Καταράκτης. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, πάρα πολύ όμορφο και βέβαια γιατί είναι σημαντικό, επειδή συνήθως όταν είναι τόσο μεγάλη η έκταση ενός συμπλέγματος από σταλακτήτες και σταλαγμίτες δεν μένει ενιαίο και σπάει σε πάρα πολλά σημεία και υπάρχουν ουσιαστικά πολλά μικρά κομμάτια που μένουν. Συνήθως όταν φτάσει σε τέτοιο μέγεθος αρχίζει να σπάει και αν δείτε αυτό εδώ πέρα υπάρχει μια τεράστια ρογμή. Βέβαια, ξέρουμε δεν θα πέσει ακόμα, όλοι είμαστε μια χαρά. Αλλά εδώ αν το κοιτάξετε λοιπόν πάρα πολύ μικρά κομμάτια και γενικότερα είναι ένα ενιαίο κομμάτι που δεν υπάρχει τόσο μεγάλο σαν αυτό στο υπόλοιπο νησί. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα συμπλέγματα που έχουμε στην Ελλάδα. Ωραία. Όπως ακούσατε τώρα, έχουμε φτάσει στο πιο βαθύ σημείο του σπηλαίου που εμείς μπορούμε να επισκεφτούμε. Δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω για δύο κύριους λόγους. Αρχικά, είναι λίγο επικίνδυνη η διαδρομή, είναι λίγο άβολη η διαδρομή γιατί είναι ένας πολύ μικρός στενός χώρος, περίπου ένα μέτρο σε ύψος, μισό μέτρο σε πλάτος και θα χρειαστεί να μπουσουλάμε, δεν είναι πολύ ευχάριστο. Οπότε μένουμε μέχρι εδώ πέρα. Τα υπόλοιπα, εντάξει, υπάρχουν ακόμη εκεί πέρα.
Τώρα, επίσης είναι πολύ σημαντικό να τονίσω ότι κάτω είναι διαφορετικά και τα επίπεδα οξυγόνου. Μπορεί να έχουμε λίγη δυσκολία στην αναπνοή, οπότε για την ασφάλειά σας και για τη δική μας δεν πάμε περισσότερο από εδώ, σταματάμε σε αυτό το σημείο. Επίσης, ο δεύτερος πολύ σημαντικός λόγος έχει να κάνει με τους οργανισμούς που μένουν εδώ μέσα στη σπηλιά. Δεν ξέρω αν έχετε πετύχει τίποτα, κανένα εντομάκι, καμιά νυχτεριδούλα. Νομίζω πως δεν έχετε δει καμία μέχρι τώρα. Αυτό συμβαίνει γιατί έχουμε βάλει τα φώτα μας εδώ πέρα και όπως βλέπετε εδώ πίσω μου, στο πολύ σκοτεινό τρομακτικό μέρος της σπηλιάς, είναι που μένουν και οι νυχτερίδες. Και όχι μόνο οι νυχτερίδες, έχουμε και άλλο ένα μικρό οργανισμό που είναι ένα πολύ μικρό έντομο, το οποίο ονομάζεται Plusiocampa hyosensis. Τώρα, επειδή αυτό το όνομα είναι πάρα πολύ μεγάλο, δεν συνιστώ να το θυμάστε, εμείς το έχουμε βαφτίσει Αντώνη. Ο Αντωνάκης, λοιπόν, είναι το μικρό μας κατοικίδιο, είναι ένα πολύ μικρό έντομο, περίπου 1 με 1,5 εκατοστό. Κάπως μοιάζει με 40 ποδαρούσα, κάπως μοιάζει με γαρίδα, είναι διάφανος εντελώς το σώμα του. Είναι ένας πολύ φωτοφοβικός οργανισμός, γι' αυτό δεν θα δείτε κανένα να σουλατσάρει εδώ πέρα. Υπάρχει μόνο εκεί στο σκοτάδι, στο τρομακτικό σημείο που εμείς δεν πάμε. Τώρα, δεν υπάρχει εδώ έξω επίσης, γιατί η ανθρώπινη αναπνοή του προκαλεί πάρα πολλά προβλήματα. Και επειδή είναι ένα πολύ βοηθητικό ζωήφιο που υπάρχει εδώ μέσα στη σπηλιά, μας αρέσει να το προστατεύουμε. Λοιπόν, αρχικά τρώει τη μούχλα μέσα στο σπήλαιο και επίσης είναι ενδημικό στο νησί, οπότε μπορούμε να το βρούμε μόνο εδώ και πουθενά άλλου. Οπότε και εμείς μας αρέσει να το προστατεύουμε, μένουμε εδώ πέρα, μένει εκείνος εκεί πέρα, όλοι είμαστε ευτυχισμένοι. Τώρα, μέσα εδώ στη σπηλιά υπάρχει πληθυσμός από περίπου 15 με 20 αντωνάκηδες και ακόμα και αν φαίνεται πολύ μικρός ο αριθμός, μπορούμε να γνωρίζουμε ότι δεν θα εξαφανιστεί γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο προσδόκιμο ζωής, περίπου 50 χρόνια. Και για ζωήφιο αυτό είναι πάρα πάρα πολλά. Αν σκεφτείτε ότι μία πεταλούδα ζει μόνο μία μέρα. Αυτό δεν το γνωρίζω. Αν θέλετε να ρωτήσετε το παιδί πάνω στο γραφείο που παίρνουμε τα εισιτήρια, ξέρει λίγο περισσότερο γι' αυτό από μένα. Για τον Αντώνη, ναι, βέβαια. Και αυτό ήταν το επόμενο πράγμα που θα σας έλεγα, ότι επειδή δεν μπορώ να σας δείξω το ζωήφιο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν θέλετε να δείτε φωτογραφία, μπορείτε να πάτε πάνω να ζητήσετε μια φωτογραφία του Αντώνη και υπάρχει να σας το δείξουμε σε φωτογραφία.